Το 1769 η αριστοκρατικής καταγωγής Σαβέλα από το Περού μαζί με μια ομάδα 41 ατόμων παίρνει την τολμηρή απόφαση να διανύσει τον Αμαζόνιο προκειμένου να συναντήσει τον γαλλικής καταγωγής σύζυγό της Ζιάν που βρίσκεται στη γαλλική Γουιάνα. Μια σειρά από τυχή γεγονότα όμως την οδήγησαν να μείνει μόνη και ανυπεράσπιστη στην αφιλόξενη ζούγκλα του Αμαζονίου. Αυτή είναι η περιπετειώδης ιστορία αγάπης της Ισαβέλας Κουντά ντε Ουντουνέ στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Την δεκαετία του 1730 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ξεκίνησε μεταξύ Γάλλων και Άγγλων επιστημόνων σχετικά με το σχήμα της γης. Ο Γάλλος αστρονόμος Ζακ Κασινί υποστήριζε ότι η γη εξογκώνεται στους πόλους σε σχέση με τον Ισημερινό, ισχυρισμό που συμμερίζονταν και ο Ισαάκ Νεύτωνας. Η Γαλλική Ακαδημία Επιστημόνων αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα μετρώντας τη γη σε δύο σημεία. Έστειλε μία ομάδα βόρεια στη Λαπωνία για να κάνουν μετρήσεις κοντά στον Αρκτικό κύκλο και μια άλλη ομάδα στη Νότια Αμερική προκειμένου να κάνουν μετρήσεις κοντά στον Ισημερινό, ώστε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα να συμπεράνουν το σχήμα της γης και να αποδειχτεί ποιοι είχαν δίκιο. Συνέβη η ομάδα της Λαπωνίας να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρώτη και συγκρινόμενα με μετρήσεις που πάρθηκαν στο Παρίσι, προέκυψε ότι η άποψη του Νεύτωνα ήταν σωστή. Η γη ήταν πράγματι μια σφαίρα πεπλατισμένη στους πόλους. Όταν η ομάδα της Νότιας Αμερικής διέκοψε την αποστολή της, ορισμένα από τα μέλη της επέστρεψαν στη Γαλλία. Ένας από τους χαρτογράφους, ο ονόματι Ζωάν Κουντά ντε Ουντουνέ, παρέμεινε δεχόμενος στη θέση του καθηγητή της αστρονομίας και των φυσικών επιστημόνων στο κολέγιο του Κίτο του Εκουαδόρ. Το 1739 γνώρισε και παντρεύτηκε την Ισαβέλα Γκραμεσόν, μια Ισπανίδα αριστοκράτησα που γεννήθηκε στο Περού. Αυτός ήταν 30 και αυτή ήταν 13. Με καλή μόρφωση, μιλούσε επίσης ισπανικά, γαλλικά και κέτσουα, μια ιθαγενή διάλεκτο των Άνδιων. 3 χρόνια μετά το γάμο τους μετακόμισαν στη Ρίο Μπάμπα, 100 μίλια νότια του Κίτο, όπου ο πατέρας της ήταν διοικητής, ώστε να έχουν τη βοήθεια από τα μέλη της οικογένειάς της. Σύντομα πνίγηκαν στα χρέη που είχαν δημιουργήσει οι επιχειρηματικές ασχολίες του Ζαν, οι οποίες δεν έφεραν τα αναμενόμενα έσοδα. Είχαν αρκετές ευκαιρίες να μετακομίσουν στη Γαλλία, αλλά κάθε φορά η Ισαβέλα έμενε έγκυος, με αποτέλεσμα να ήταν επικίνδυνο ένα τέτοιο ταξίδι. Το 1749 ο Ζωάν έλαβε ένα μήνυμα ότι πέθανε ο πατέρας του στη Γαλλία. Αυτό σήμαινε ότι κληρονόμησε μια περιουσία που έπρεπε να μοιραστεί μεταξύ των μελών της οικογένειας. Τη στιγμή αυτή το αντρόγενο είχε 2 παιδιά και η Ισαβέλα ήταν έγκυος το τρίτο τους παιδί. Ήξερε ότι 2 μέλη της αποστολής του είχαν ήδη επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη, ταξιδεύοντας μέσω του Αμαζονίου και φτάνοντας στις ανατολικές ακτές. Δεν είχαν σημαντικά προβλήματα κατά την διάσχιση του ποταμού. Οι Ιεραπόστολοι τους βοήθησαν παρέχοντας τους μεταφορικά μέσα και προμήθειες. Ήθελε να μελετήσει αυτή τη διαδρομή. Σκέφτηκε όμως ότι δεν θα ήταν σωστό να φέρει σε κίνδυνο την γυναίκα του και τα παιδιά του σε μια τέτοια περιπέτεια δίχως να την τσεκάρει πρώτα ο ίδιος. Έτσι τον Μάρτιο σχεδιάζει να υλοποιήσει το ταξίδι του μέσω του ποταμού ώστε να φτάσει στις ακτές της γαλλικής Γουιάνας για να είναι εφικτό το ταξίδι του στη Γαλλία. Στη συνέχεια σκέφτεται να ανέβει ξανά τον ποταμό ώστε να γυρίσει στην οικογένειά του. Πράγματι μετά από ένα επτάμηνο ταξίδι κατάφερε να φτάσει στο Καγιέν και αρχικά ήταν ευχαριστημένος με το σχεδιασμό του. Το εγχείρημά του όμως να ανέβει τον ποταμό αποδείχτηκε δυσκολότερο από ό,τι είχε φανταστεί. Η χορήγηση της επιστημονικής άδειας τερματίστηκε μετά από διαταγή του βασιλιά της Ισπανίας. Πλέον ο Ζωάν ήταν ένας Γάλλος υπήκοος που δεν είχε άδεια να διανύσει πορτογαλικές και στη συνέχεια ισπανικές αποικίες για καθαρά προσωπικούς λόγους. Οι πορτογαλικές αρχές αρνήθηκαν να του δώσουν άδεια να επιστρέψει στον Αμαζόνιο. Επιπλέον, δεν μπορούσε εναλλακτικά να κάνει τον κύκλο μέσω θάλασσας, διότι κανένα καράβι δεν έκανε αυτή την πορεία. Δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει με την Ισαβέλα, ώστε να της γνωστοποιήσει τα προβλήματα.
Έτσι ξέμεινε στο Καγιέν, γράφοντας προς τις γαλλικές αρχές, ώστε να τον βοηθήσουν να του χορηγήσουν άδεια οι πορτογαλικές αρχές για να επανενωθεί με την οικογένειά του. Του πήρε 16 ολόκληρα χρόνια, ζητώντας συνεχώς την πολυπόθητη άδεια, ώσπου το έτος 1765 ο βασιλιάς της Πορτογαλίας διέταξε ένα μικρό πλοιάριο 30 ανδρών να ανέβει το ποτάμι και να περισυλλέξει την οικογένεια του Ζωάν. Έστειλε πολλά μηνύματα στην Ισαβέλα για να την ειδοποιήσει ότι ένα πλοίο θα ερχόταν να την παραλάβει, που έφτασαν ελλειπή ή χάνονταν, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ότι η στιγμή της αναχώρησης της έφτανε. Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που ο Ζωάν έλειπε, όλα του τα παιδιά πέθαναν όταν ήταν ακόμη μικρά. Τελικά μια μέρα έφτασε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ένα πορτογαλικό πλοιάριο έφτασε σε κάποια όχθη του Αμαζονίου για να παραλάβει την Ισαβέλα. Κανένας όμως δεν ήξερε που ακριβώς βρίσκεται. Η Ισαβέλα αποφάσισε να επιστρατεύσει τον έμπιστο υπηρέτη της Ιάκωβο μαζί με μισή ντουζίνα Ινδιάνους για να ερευνήσουν τις φήμες. Ο υπάλληλός της Ιάκωβος, ένας αφανής ήρωας, κατέβηκε το ανατολικό τμήμα των Άνδιων και προσέγγισε τους διάφορους παραπόταμους προσπαθώντας να εντοπίσει το πλοιάριο. Μετά από 2 χρόνια έρευνας κατάφερε να εντοπίσει τους ίδιους οι Ιησουίτες ιεραποστόλους της ομάδας του Ζωάν, που τον πληροφόρησαν ότι το πλοιάριο θα περίμενε για 4 ολόκληρα χρόνια στη λαγούνα. Χαρούμενος ο Ιάκωβος επέστρεψε πίσω στη Ριομπάμπα, ενημερώνοντας την Ισαβέλα για τα νέα ότι ο άντρας της ήταν ζωντανός και ότι ζητούσε να έρθει να τον βρει. Η Ισαβέλα παίρνει μια γενναία απόφαση, έστω και αν ήταν λίγο πάνω από τα 40, να αφήσει την ασφάλεια της οικογένειάς της και το υπηρετικό της προσωπικό και να πάει να εντοπίσει τον παραπόταμο που βρισκόταν το πλοίο. Ενώ ήταν αποφασισμένη να αναχωρήσει, ο πατέρας της διέταξε να προπορευτεί μια ομάδα Ινδιάνων για να ετοιμάσουν τον δρόμο για το δύσκολο ταξίδι. Το πορτογαλικό πλοίο κατάφερε να ανέβει περίπου 2.700 μίλια τον ποταμό, ενώ η Ισαβέλα έπρεπε να διανύσει περίπου 500 μίλια προκειμένου να το συναντήσει. Ο πατέρας της επίσης συμφώνησε με ιεραποστόλους να της παρέχουν μεταφορικά μέσα για να κατέβει τον ποταμό με ασφάλεια και να φτάσει στη λαγούνα όπου θα την περίμενε το πορτογαλικό πλοίο. Μόλις όλα ετοιμάστηκαν και πλέον ήταν σίγουρο ότι το πλοίο έφτασε και την περίμενε, ξεκίνησαν τις ετοιμασίες. Αν και η Ισαβέλα προσπάθησε να διατηρήσει την ομάδα της μικρή, τελικά κατέληξε να αποτελείται από 42 άτομα. Η Ισαβέλα, τα δυο της αδέρφια και ένα από τα παιδιά του αδερφού της, ο Ιωακίμ, ο υπηρέτης της Ιάκωβος, 3 γυναίκες υπηρέτριες, 31 Ινδιάνοι βαστάζοι και ένας Γάλλος γιατρός. Όλοι μαζί ξεκίνησαν στις 1η Οκτωβρίου του 1769, 20 χρόνια και 6 μήνες μετά την αναχώρηση του Ζωάν. Υπέθεσαν ότι το πιο επικίνδυνο τμήμα του ταξιδιού θα ήταν τα πρώτα 350 μίλια, η κατάβαση των Άνδιων προς τους Πρόποδες. Η κατάβαση έγινε πάνω από μια γκρεμώδης, γλιστερή κορυφογραμμή με τα πόδια για 42 μίλια. Ανέμεναν ότι θα χρειαστούν 12 μέρες ώστε να φτάσουν στην πρώτη αποστολή στο Κανέλο και άλλες 2 εβδομάδες ώστε να φτάσουν στο Ανδόρ. Στην πραγματικότητα έφτασε στο Κανέλο σε μόλις 9 ημέρες και διαπίστωσαν κάτι τρομερό στην άφηξή τους. Η αποστολή ήταν ερημωμένη και κάθε κατοικία εγκατελειμμένη. Η Δία Εκκλησία είχε καεί ολοσχερός. Μόλις το είδαν αυτό, οι Ινδιάνοι βαστάζοι δραπέτευσαν στο δάσος, φοβούμενοι ότι η αποστολή είχε μολυνθεί από ευλογιά. Στη συνέχεια κάψαν όλα τα κτίρια, ώστε να εξαγνίσουν το μικρόβιο από τον αέρα. Ξαφνικά η Ισαβέλα, μετά την εγκατάλειψη των Ινδιάνων, βρέθηκε μόνο με 11 άτομα, μην γνωρίζοντας προς τα πού να κατευθυνθεί και πού να μείνουν, κατεβαίνοντας προς το ποτάμι. Μείνανε τη νύχτα στο χωριό σε ένα από τα αναπομείναντα κτίρια και η Ισαβέλα έστειλε κάποιους από την ομάδα να ψάξουν να βρουν μια λύση. Αυτοί βρήκαν 2 υγιείς Ινδιάνους που κατοικούσαν κοντά σε μια ντόπια κοινότητα. Η Ισαβέλα τους πρότεινε πληρωμή με την προϋπόθεση να τη συμμετέχουν στην αποστολή και να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τη διαδρομή. Οι Ινδιάνοι τους έδειξαν ένα κανό μήκους 12 μέτρων που ήθελε επισκευή. Δεν ήταν όμως αρκετά μεγάλο ώστε να κουβαλήσει όλα τα τρόφιμα και τα οικιακά σκεύη που έφεραν μαζί τους. Αποφάσισαν να αφήσουν μερικά από τα σκεύη πίσω και ήλπιζαν ότι σε 12 μέρες θα προσέγγιζαν το Αδό. Το ποτάμι φαινόταν διαχειρίσιμο. Οι Ινδιάνοι χρειάστηκαν 2 εβδομάδες για να επισκευάσουν το κανό. Αναχώρησαν κατεβαίνοντας το ποτάμι.
Τις δύο πρώτες ημέρες το ταξίδι έβαινε καλώς, αλλά την τρίτη μέρα ξύπνησαν και διαπίστωσαν ότι οι Ινδιάνοι τους είχαν εγκαταλείψει. Οι αναπομείνοντες 11 άνθρωποι ήταν καλά στην υγεία τους και είχαν ακόμη προμήθειες. Κανένας από αυτούς όμως δεν ήξερε να κουμαντάρει ένα 12-μέτρο κανό. Ο Γάλλος γιατρός πρότεινε να επιστρέψουν πίσω, αλλά η Ισαβέλα έβαλε βέτο και πρότεινε να κατέβουν το ποτάμι μαζί με τα αδέλφια της, τον υπηρέτη της Ιάκωβο και τους τρεις Γάλλους άντρες πιλοτάροντας το κανό. Η τρίτη μέρα τελείωσε μια χαρά και έμειναν πλέον μόνο 9 μέρες ως τον προορισμό τους. Το επόμενο πρωί ενθουσιάστηκαν όταν αντίκρισαν μια καλύβα με κάποιους Ινδιάνους που ανάρρωναν από κάποια ασθένεια. Τους πρότειναν να συμμετέχουν και να αναλάβουν την πλοήγηση του κανό. Μια ατυχία όμως ακολούθησε καθώς κατέβαιναν το ποτάμι. Ένας Γάλλος άντρας έχασε το καπέλο του από ένα αεράκι. Ο Ινδιάνος που βρισκόταν στο πίσω μέρος του κανό, στο τιμόνι, ταλαντεύτηκε για να το πιάσει και έπεσε στο ποτάμι. Όμως δεν είχε τη δύναμη να ξανανεύει στο κανό. Από την ταραχή που ακολούθησε στην προσπάθειά τους να τον ανεβάσουν γρήγορα για να μην πνιγεί, το σκάφος γέμισε νερό. Έτσι άραξαν σε μια αμμώδη περιοχή της ακτής και έφτιαξαν ένα πρόχειρο κατάλημα. Όλα έδειχναν ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο Γάλλος γιατρός πρότεινε ότι αυτός και ένας ακόμη συμπατριώτης του θα μπορούσαν να κατέβουν το ποτάμι με το επιχείρημα ότι το κανό θα ήταν πιο εύκολο να κυβερνηθεί με μόνο δύο άντρες ώστε να φτάσουν γρήγορα στο Ανδόρ και να επιστρέψουν με φαγητό και άλλα κανό. Η Ισαβέλα συμφώνησε, αλλά έστειλε μαζί τους και τον υπηρέτη της Ιακώβ και υπολόγισε ότι θα χρειάζονταν 15 μέρες ως το Ανδόρ και πάλι πίσω. Η υπόλοιπη ομάδα θα περίμενε υπομονετικά στην ακτή την επιστροφή τους, παρακολουθώντας το ποτάμι όσο να έρθουν. Μετά από 14 μέρες τα τρόφιμα άρχισαν να εξαντλούνται. Υπέφεραν από τσιμπήματα εντόμων και οι πληγές τους άρχισαν να μολύνονται. Μετά από 25 ημέρες, το 10χρονο αγόρι φαινόταν ότι θα πέθαινε, αν δεν είχε σύντομα φαρμακευτική περίθαλψη. Η Ισαβέλα διέταξε να κατασκευάσουν μια σχεδία από κορμούς και να επιβιβαστούν μαζί με τις ελάχιστες προμήθειες σε αυτή. Οι άντρες πλοηγούσαν τη σχεδία με μακριά κλαδιά σμπρώχνοντάς την. Ακόμα και αυτό το εγχείρημα οδήγηθηκε σε καταστροφή. Η σχεδία αγκιστρώθηκε σε ένα βυθισμένο κλαδί και διαλύθηκε. Οποιοδήποτε και οτιδήποτε βρισκόταν στο νερό. Αποφάσισαν να επιστρέψουν στην καλύβα, αλλά ήταν εντελώς εξαντλημένοι. Ακόμα και όταν το βράδυ το παιδί πέθανε, δεν είχαν τη δύναμη να το θάψουν. Προσπάθησαν να συνεχίσουν το ανέβασμα του ποταμού, περπατώντας δίπλα στην ακροποταμιά. Το εγχείρημα αποδείχθηκε πολύ δύσκολο. Ακόμα και όταν προσπάθησαν να κόψουν δρόμο μέσω της ζούγκλας, σύντομα χάθηκαν και σοριάστηκαν ανήμποροι κάτω, πεινασμένοι και διψασμένοι. Έμειναν έτσι για άγνωστο χρονικό διάστημα, αποκαμωμένοι και διανοητικά διαταραγμένοι. Η νεαρή υπηρέτρια σε μια στιγμή τρέλας περπάτησε και χάθηκε μέσα στη ζούγκλα και ποτέ ξανά δεν την είδε κανείς. Η Ρόζα, η ηλικιωμένη υπηρέτρια, πέθανε στον ύπνο της. Οι επιζώντες δεν το γνώριζαν, αλλά το κανό με τον Ιάκωβο κατάφερε επιτυχώς να φτάσει στο Ανδόρ. Αλλά πλέον οι ασφαλείς Γάλλοι αρνήθηκαν να επιστρέψουν για να τους περισυλλέξουν. Ο Ιάκωβος απεγνωσμένα προσπάθησε να πει στους πατέρες να στείλουν μια αποστολή ώστε να περισυλλέξει την αναπομείνουσα ομάδα. Ενώ ο χρόνος της επιστροφής ήταν μόνο 8 ημέρες, του Ιάκωβου του πήρε ένα μήνα για να πείσει τους Ιεραποστόλους να επιστρέψει. Στη ζούγκλα μόνο 5 άνθρωποι ήταν ακόμα ζωντανοί. Η Σαβέλα, τα δυο της αδέρφια, η πυρέτρια Έλβια και ο εναπομείναντας Γάλλος άντρας. Ακόμη και αυτοί άρχισαν να πεθαίνουν. Ο Αντουάν, ο μεγαλύτερος αδερφός της, πέθανε ψιθυρίζοντας την προσευχή του. Μετά πέθανε ο Γάλλος άντρας και στη συνέχεια η Έλβια. Η Σαβέλα περιήλθε σε μια κατάσταση ονειροπόλησης μεταξύ πτωμάτων που άρχισαν να αποσυντίθενται στον υγρό αέρα της ζούγκλας. Η δυσοσμία την ανάγκασε να σταθεί στα πόδια της και με ένα μαχαίρι έκοψε τις σόλες από τα παπούτσια του αδερφού της και έφτιαξε σανδάλια για τον εαυτό της. Βρήκε μια ματσέτα ανάμεσα στα διάφορα πράγματα, πήρε ένα κλαδί ως μπαστούνι και στράφηκε προς τη ζούγκλα. Όταν ο Ιάκωβος έφτασε στο καταφύγιο, το βρήκε άδειο. Δεν ήξερε για πόσο χρόνο τους έχασε. Πιθανό να ήταν για πολύ λίγο. Τότε είδε το πτώμα του αγοριού που ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Οι Ινδιάνοι βρήκαν τα υπόλοιπα πτώματα μέσα στο δάσος. Ο Ιάκωβος δεν τους μέτρησε δεδομένο της κατάστασης και έτσι δεν κατάλαβε ότι ένα από τα 3 πτώματα που έλειπαν
ήταν και αυτό της Ισαβέλας. Επέστρεψε με το κανό πάλι στο Ανδώρο που μετέφερε τα νέα στην Ιεραποστολή. Οι Ιεραπόστολοι ανέλαβαν να ενημερώσουν το καράβι που περίμενε για 4 χρόνια στο Λαγούνα ότι η αποστολή του έφτασε στο τέλος. Τα νέα στη συνέχεια θα μεταφέρονταν στον Ζωάν που περίμενε την επανένωσή του με τη σύζυγό του μετά από 21 χρόνια στη Νέα Γουιάννα. Στη ζούγκλα η Ισαβέλα χάθηκε σχεδόν αμέσως βλέποντας έναν έναστρο φωτεινό ουρανό και το πράσινο έδαφος. Η μόνη άνθρωπο που θα μπορούσε να συναντήσει θα ήταν ηθαγενής, που δεν ήταν σίγουρο ότι θα ήταν φιλική. Ήταν στα πρόθυρα της λιμοκτονίας και δεν γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο με ποιον τρόπο πήρε δύναμη να οθήσει τον εαυτό της να συνεχίσει για ακόμη 9 μέρες. Χαμένη, γυμνή, τραυματισμένη από τα αγκάθια και με μολυσμένες πληγές από τα έντομα. Είναι περίεργο πως κατάφερε να βρει αρκετό νερό ώστε να μείνει ζωντανή. Τρέφονταν με ρίζες, λάχανο παμπού, μούρα και αυγά πουλιών που βέβαια δεν επαρκούσαν για να τη συντηρήσουν στη ζωή. Την ένατη μέρα άκουσε μια φωνή και είδε 2 άντρες να οδηγούν ένα κανό. Ήταν Ινδιάνοι και είχαν μαζί τους 2 γυναίκες. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν οπτασία, αλλά βγήκε στην όχθη και άρχισε να του μιλάει στη γλώσσα Κέτσουα. Τους είπε ότι έπρεπε να φτάσει στο Ανδόρ και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η πρώην κάτοικη του Κανέλο, η αποστολή που είχαν εγκαταλείψει λόγω του φόβου της ελονοσίας. Την πήγαν στην Ιεραποστολή και προσπάθησε να τους αντομύψει δίνοντάς τους 2 χρυσές αλυσίδες. Όμως ο ιερέας την εμπόδισε να το κάνει. Αυτό την εξόργησε και αν και εξουθενωμένη αποχώρησε από την Ιεραποστολή την ίδια μέρα. Κάποια Ινδιάνα της έδωσε ένα ρούχο προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της. Με ένα κανό και με 2 κοπηλάτες ξεκίνησε να κατεβαίνει τον ποταμό. Όταν έφτασε στη λαγούνα, ο πατέρας της και το πορτογαλικό γαλόνι ήταν ακόμη εκεί. Δεν ξέρουμε την αντίδραση του πατέρας της μόλις την είδε, όταν του είχαν ήδη πει ότι η κόρη του ήταν πεθαμένη. Έμεινε μαζί τους 6 εβδομάδες στη λαγούνα προκειμένου να αναρρώσει από τις κακουχίες της. Μετά από αυτόν τον αγώνα η απόσταση των 3.000 μιλίων ήταν πολύ κοντινή για να σταματήσει να συναντήσει τον άντρα της. Προσπάθησαν να την πείσουν να επιστρέψει πίσω στη Ριομπάμπα, αλλά αρνήθηκε διότι θα ήταν αγένεια προς αυτούς που τη βοήθησαν να εγκαταλείψει το στόχο της όταν ήταν τόσο κοντά. Έτσι ανέβηκε στο πλοίο για να διανύσει τον υπόλοιπο Αμαζόνιο και να συναντήσει τον άντρα της που δεν είχε δει εδώ και 2 δεκαετίες. Ο Ζωάν είχε ακούσει ότι είχε εξαφανιστεί και ότι πιθανώς ήταν πεθαμένη. Όταν άκουσε όμως ότι ήταν ακόμη ζωντανή, πήρε μια βάρκα και ξεκίνησε να τη συναντήσει. Τελικά ξαναβρέθηκαν στις εκβολές του Αμαζονίου. Όπως έχει γραφτεί, μετά από πάρα πολλές ατυχίες, περιπέτειες, χιλιάδες μίλια εν πλώ και τραγικά γεγονότα, ο άντρας της είχε τη χαρά να κρατήσει την πολύ αγαπημένη του γυναίκα ξανά στην αγκαλιά του. Αυτή ήταν 41 ετών και αυτός 58. Επιβιβάστηκαν σε πλοίο και πήγαν στη Γαλλία. Εκεί εγκαταστάθηκαν στο πατρικό του σπίτι, στο Σανταμόν Μοντρόν το 1773. Μετά είχε υποθεί ότι η Ισαβέλα είχε αποκτήσει ένα νευρικό τικ, το οποίο γίνονταν πιο έντονο όταν τη ρωτούσαν σχετικά με τις περιπέτειές της. Το δέρμα της κλειδωμένο από τις πληγές που είχαν προξενήσει τα έντομα και το χαμόγελό της μελαγχολικό. Μέσα σε ένα ξύλινο κουτάκι είχε φυλαγμένα τα σαδάλια της που είχε φτιάξει από τις σόλες των παπουτσιών του αδερφού της και το λινό ρούχο που της είχε δώσει η Ινδιάνα για να κρύψει τη γύμνα της. Ο Ζωάν έλαβε μια βασιλική σύνταξη ως ανταμοιβή για την έρευνά του στη Νότια Αμερική και οι δύο ζήσανε μια ήρεμη ζωή, χωρίς παιδιά, αλλά περιτριγυρισμένοι από την οικογένειά του. Πέθαναν με μια διαφορά 6 μηνών, το 1792. Προσθύμησε αυτή τη αγάπη στο Σανταμόν Μοντρόν και το Ρίο Μπάμπα έγιναν αδελφές πόλης.